Δίκτυα σε εργοστάσιο, κύριε Κετή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαλάρε. Να πω ότι η Πιθκαγιά έχει επεκταθεί στην περίφραξη εργοστασίου ανακύκλωση παλιών οχημάτων και γίνεται έτσι μια τεράστια προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις πυροδότησης να περιοριστεί η εξάπλωσή της και να μην προχωρήσει εντός του περιφραμένου χώρου, βαθιά στο περιφραμένο χώρο, είναι ακόμα και στο εργοστάσιο. Η Πιθκαγιά έχει ξεκινήσει πλήν τις 10.30 σήμερα. Είχαμε εντοπίσει πολλαπλές αιστείες στο αρχικό στάδιο, παρά την βιομηχανή περιοχή του Αγίου Σιλά. Ανταποκριθήκαμε εκεί με δύο πυροσβεστικά οχήματα στο αρχικό στάδιο. Με την ίδια ώρα είχαμε ενεργοποιήσει και τα δύο χρησιμοποιημένα ελικόπτερα, καθότι υπήρχε σοβαρό δυνητικό κίνδυνο για τη βιομηχανική περιοχή. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Έχουν φτάσει τα 8 πυροσβεστικά οχήματα. Ενισχυθήκαμε από το τμήμα δασών. Επιπρόσθετα από την επαρχιακή διοίκηση με προωθητές για διάνοιξη αντιβιωτικών ζωνών, ως επίσης και βιτιοφόρα για ενίσχυση με νερό. Και γίνεται έτσι μια καθολική προσπάθεια ώστε να περιοριστεί. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία διάστημα, των τελευταίων μήνων, 20 ημέρων, μήνα με 20 ημέρων, ναι, επανειλημμένα. Είχαμε προημερών προβίεση σε μια έντονη ανακοίνωση για την περιοχή. Εκεί υπάρχει, κύριε Μιχάλαρε, μια άναρχη απορρίψη σκουπιδιών. Φαίνεται να υπάρχει και μια άναρχη καύση. Και θέλουμε έτσι να εμπιστήσουμε την προσοχή του κοινού και παρακαλούμε οποιοδήποτε παρατηρά οτιδήποτε να ενημερώνει τόσο την πυροσβεστική υπηρεσία για έγκαιρη αντιμετώπιση, όσο και την αστυνομία, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Πάντως, κάτι σοβαρό κίνδυνο, κύριε Μιχάλη, και πρέπει, ναι, να το κατανοήσουν όλοι. Ναι, την περιοχή, την κατάσταση στην περιοχή την περιγράψατε. Θεωρείτε ότι ήταν εσκεμμένες αυτές οι πολλές εστίες που εμφανίστηκαν ταυτόχρονα, ή ήταν ατύχημα από παράνομη καύση τέτοιων απορριμμάτων? Είτε παράνομη καύση είναι, κύριε Μιχάλη, είτε άλλη καύση είναι παράνομη. Γενικώς. Ναι, αλλά ετέθη επίτηδες πυρκαγιά, ήταν κακόβουλη ενέργεια, αυτή είναι η ερώτηση. Προφανώς δεν υπάρχει καμία πυρκαγιά η οποία να τίθεται με οποιοδήποτε καλό σκοπό. Ναι, μπορεί να εξέφυγε τυχαία, να ήταν παράνομη καύση και να επεκτάθηκε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ακόμα και παράνομη καύση να ήταν, κύριε Μιχάλη, αλλά είναι, ναι, παράνομη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν σου λέω ότι το τελευταίο μήνα με 20 ημέρων έχουμε πάνω από 20 ανταποκρίσεις στην συγκεκριμένη περιοχή, θεωρώ ότι κάθε άλλον παρά ο καλόβουλο μπορεί να είναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κετή. Είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως, οπότε αν κάτι γίνει και ξεφύγει να συνδεθούμε ξανά να τα πούμε. Ευχαριστούμε να μας ενημερώσετε. Λοιπόν, είχαμε πει και το προαναγγείλαμε και στην αρχή να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για τους εμβολιασμούς παιδιών. Δυστυχώς,